Καλώς όρισες στην 7η εκπομπή Φοβού των Έλαφων. Ποιος είναι ο έλαφος? Ο Γιάννης Αντετοκούμπο είναι ο έλαφος, αλλά μαζί του είναι και τα ελάφια του Milwaukee, οι Milwaukee Bucks. Στις προηγούμενες εκπομπές είδαμε τους 5 βασικούς παίχτες των Milwaukee Bucks. Πάμε να δούμε τους υπόλοιπους αναπληρωματικούς. Πάμε να δούμε αναλυτικά το πάγκο. Αναλυτικά, αλλά πολύ γρήγορα για τον καθένα. Greg Monroe με παρατσούκλι Moose είναι ο αναπληρωματικός center. Παρ' όλα αυτά αναμένεται να πάρει περισσότερα από τα συμμετοχή από το βασικό Thorn Maker. Έχει 7 χρόνια εμπειρία στο NBA, η προηγούμενη του ομάδα ήταν η Detroit Pistons. Είναι ένας παίχτης ο οποίος επιθετικά αποτελεί την τρίτη πιο σίγουρη λύση για τους Milwaukee Bucks πίσω από τον Γιάννη και τον Middleton. Είναι ένας παίχτης ο οποίος επιθετικά είναι πάρα πολύ καλός, αμυντικά την πρώτη χρονιά τα βρήκε δύσκολα, στην τρίτη του πλέον χρονιά όμως στο Milwaukee αναμένεται να μην έχει κανένα πρόβλημα. Τζαμπάρι Πάρκερ. Ο Τζαμπάρι τραυματίστηκε στο δεύτερο μισό της περσινής χρονιάς και έχασε και τα play-off. Φέτος αναρρώνει από έναν δεύτερο πολύ σημαντικό, πολύ σοβαρό τραυματισμό και αναμένεται να γυρίσει το Φεβρουάριο. Ο Τζαμπάρι Πάρκερ είναι ένας από τους ηγέτες της ομάδας, κυρίως επιθετικά, αμυντικά όμως αφήνει πάρα πολλά ερωτηματικά στο αν και κατά πόσον μπορεί να συνεισφέρει σε μια καλή άμυνα. Επίσης, ένα αρνητικό στοιχείο κριτικής είναι το κατά πόσο μπορεί να βρεθεί να βρει τη θέση του στην ίδια ομάδα με τον Γιάννη Αντετοκούμπο. Παρ' όλα αυτά, είναι ένας σημαντικός παίχτης και αναμένουμε να δούμε σε τι κατάσταση θα τον δούμε γύρω στο Φεβρουάριο που θα επιστρέψει. Ο Τζον Χένσον είναι ο τρίτος center που βλέπουμε πίσω από τον Thorn Maker και τον Greg Monroe. Είναι ο παίχτης ο οποίος έχει την μεγαλύτερη εμπειρία σαν παίχτης των Milwaukee Bucks. Θα ξεκινήσει την έκτη του χρονιά στο Milwaukee. Είναι ένα center ο οποίος είχε τα προβλήματά του στις προηγούμενες δύο χρονιές. Περιμέναμε μια καλύτερη εξέλιξη αυτών τόσο επιθετικά όσο και αμυντικά. Υπάρχουν οι κριτικοί που ασκείται, υπάρχουν στιγμές στην οποία αμυντικά σαν να μην ξέρει που βρίσκεται, ενώ επιθετικά για ένα μυστήριο λόγο πέρυσι άρχισε να σουτάρει από μεγάλη απόσταση για δίποντα. Κάτι το οποίο είχε καταστροφικές συνέπειες και για τα στατιστικά του αλλά και για την δικιά του συμμετοχή στην επίθεση της ομάδας. Ο Jason Terry είναι ο βετεράνος της ομάδας, ο Jet. Όπως είναι το παρατσούκλι του. Είναι ένας παίχτης ο οποίος ξεκίνησε το 1999 στο NBA, βρίσκεται κιόλας σαν rookie στο πρώτο 2K παιχνίδι που είχε βγει τότε για το Sega Dreamcast. Θα είναι η 19η χρονιά του, ο ίδιος έχει πει ότι θέλει να τις κάνει 20. Είναι ένας παίχτης που παρόλο τη μεγάλη του ηλικία, 40 χρονών πλέον, έχει αποδείξει ότι όχι απλά μπαίνει μέσα για να δώσει την καθοδήγηση του ως ηγέτης, αλλά για να κάνει αισθητή την παρουσία του και επιθετικά αλλά και αμυντικά. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε ότι ο Jason Terry ήταν ένας παίκτης ο οποίος πρωταγωνίστησαν, ειδικά στα τελευταία λεπτά, στα περσινά play-off εναντίον των Toronto Raptors. Ο Μάθιου Ντιλαβεντόβα είναι ο αναπληρωματικός point guard του Milwaukee Bucks. Ήρθε πέρσι με το δαχτυλίδι του πρωταθλητή από τους Cleveland Cavaliers. Ξεκίνησε σαν βασικός, όμως για να πούμε την αλήθεια δεν έκανε μια καλή χρονιά, τόσο επιθετικά όσο και αμυντικά. Έχασε την θέση του βασικού από τον Malcolm Brogdon και φέτος είναι η χρονιά στην οποία περιμένουμε να διορθώσει τις αδυναμίες που έδειξε την περσινή χρονιά. Κυρίως αύξηση στα ποσοστά του στα τρίποντα, αλλά και καλύτερες επιλογές επιθετικά. Είναι ειδικά με το pick and roll, υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες ο Ντιλαβεντόβα φεύγει, βρίσκεται με το καλάθι, κάνει το λεγόμενο floater και είναι ένα shoot το οποίο έχει πάρα πολύ, είχε μάλλον πέρσι, πάρα πολύ χαμηλά ποσοστά ευστοχίας. Αυτό επιθετικά περιμένουμε πολλά περισσότερα από τον ίδιο, είναι κάτι το οποίο και με την εμπειρία αλλά και με τους χρόνους συμμετοχής με τους παίχτες του ελπίζουμε να βελτιωθεί.
Ο Μίρζα Τελέτοβιτς, μετά την παρουσία του στην Ευρωλίγκα, έκανε το πέρασμα στο NBA και τους New Jersey Nets και τους Phoenix Suns. Ήρθε πέρσι στο Milwaukee με ένα πολύ καλό συμβόλαιο, γύρω στα 10 εκατομμύρια το χρόνο. Δυστυχώς δεν έκανε καλή χρονιά πέρσι όσον αφορά την ευστοχία του στα μακρινά σουτ, ιδίως στα σουτ τριών πόντων. Είναι ψηλός και είναι παίχτης ο οποίος είναι αφοσιωμένος στο τρίποντο. Πολύ απλά περιμένουμε καλύτερο ποσοστά από τον ίδιο στα τρίποντα για την επόμενη χρονιά. Ο Ρασάντ Βον ή Mr. Showtime όπως είναι το παρατσούκλι του, είναι ένας καλός φίλος του Γιάννη Αντετοκούμπο. Παρ' όλα αυτά, τις προηγούμενες δύο χρονιές με τους Milwaukee Bucks δεν έχει πάρει τις ευκαιρίες που του έχουν δοθεί, δεν έχει δώσει καλά δείγματα, κυρίως επιθετικά. Έχει κάνει 1-2 καλές εμφανίσεις εδώ και εκεί. Παρ' όλα αυτά δεν είχε την σταθερότητα την οποία επιθυμούσε ο προπονητής του. Αυτήν εδώ τη χρονιά, αν πάρει πάλι τις ευκαιρίες και αν πάρει λεπτά συμμετοχής, περιμένουμε να δούμε έναν πιο όριμο Ρασάντ Βον, έναν παίχτη στον οποίο κυρίως επιθετικά το Milwaukee μπορεί να στηριχτεί πάνω του όταν λείπουν τα πρώτα βιολιά της ομάδας. Τέλος, δύο λόγια για τους δύο rookies, τον DJ Wilson, ο οποίος ήταν στο πρώτο γύρο στην 17η επιλογή και είναι ένας ψηλός 2-8 power forward, και ο Sterling Brown, 46η συνολικά επιλογή στο δεύτερο γύρο, ο οποίος είναι ένας shooting guard στο 1.96. Από τα λίγα που έχουμε δει μέχρι στιγμής για αυτούς, δεν μπορούμε να πούμε αν θα πάρουν λεπτά συμμετοχής. Ίσως ο DJ Wilson βρει αυτά πέρα τα λεπτά συμμετοχής, για να δούμε αν μπορούν όντως να μπουν και να συνεισφέρουν αυτή τη χρονιά στην ομάδα. Θα είναι δύσκολα, δεν μπορούμε να κάνουμε καμία πρόβλεψη. Αναμένουμε να δούμε τι ακριβώς θα παρουσιάσουν και οι δύο στα λεπτά συμμετοχής που θα τους δώσει ο Jason Kidd. Την 15η και τελευταία θέση στο roster του Milwaukee Bucks έχει ο Gary Payton νούμερο 2, ο Gary Payton the second, ο γιος του παλιού γνωστού παίχτη των Seattle Supersonics, Gary Payton. Αυτά για τον πάγκο του Milwaukee. Όπως είπαμε, το ότι είναι ένας παίχτης στο πάγκο δεν σημαίνει ότι θα πάρει λίγα λεπτά συμμετοχής. Αυτός ο οποίος λείπει σε σχέση με την περσινή σεζόν είναι ο Michael Beasley, ο οποίος έχει πάει πλέον στους New York Knicks. Καταρχάς, περιμένουμε ποιος θα καλύψει το κενό του Michael Beasley, δηλαδή ποιος θα πάρει αυτά τα λεπτά συμμετοχής. Κατά δεύτερον, για τον πάγκο, τεράστια σημασία έχει η επιστροφή του Τζαμπάρι Πάρκερ μετά τον τραυματισμό του. Αυτά. Θα σε δώσω το επόμενο επεισόδιο Φόβο των Έλεφων, το οποίο είναι ένα επεισόδιο το οποίο θα μιλήσουμε για τη σεζόν που μας έρχεται, τη σεζόν 2017-2018. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, Φόβο των Έλεφων.